τον κυπελούχο και πρωταθλητή Ελλάδος στο χάντμπολ, Φίλιππο Βέρια. Την παρουσίαση θα κάνουν δύο παλέμαχοι του αθλήματος, η Ρένα Μουταφίδου και ο Ανέστης Ζωβρίς. Ένας ανθρώπου, ο οποίος ονομάζεται Πέτρος Πένσος, μάζεψε κάποιους ανθρώπους από διάφορα αθλήματα, οι οποίοι είχαν πει να δοκιμάσουν κάτι τελείως διαφορετικό. Αυτό ήταν το άθλημα το οποίο εμείς ακολουθούμε σήμερα. Αυτοί οι άνθρωποι ήταν ο λόγος για τον οποίο όλοι μας φορέσαμε την κόκκινη φανέλα, ήταν ο λόγος για τον οποίο καταφέραμε να γίνουμε Μητρόπολη του Χάντμπολ, ήταν ο λόγος για τον οποίο κατακτήσαμε αυτά τα οποία θα σας πει σήμερα.
Γιάννης Γιουμάκης. Φυσιοθεραπευτές, ο κύριος Σωτήρης το Γιάννο και ο Κώστας Κωνσταντάκος. Η μεγάλη τιμή, ένα πολύ καλό αριστερό χέρι που ήρθε να παίξει φέτος στην ομάδα μας και μας βοήθησε εξαιρετικά ώστε να καταφέρουμε αυτό, ο κύριος Βεσελίνοβιτς. Λοιπόν, έμεινε Αγία Τριάς, ελέησον ημάς. Άνθρωποι, οι οποίοι κοιμήθηκαν στο ίδιο δωμάτιο με εμένα, φίλοι μου, τρελοκομεία, αγωνιστές, μαχητές, με τη δικιά τους τρέλα και το δικό τους όνειρο. Θα τους φωνάξουμε έναν-έναν, αλλά θα έρθουν και οι τρεις μαζί πάνω, με τα κύπελα. Πρώτος είναι ο κύριος Σταύρος Παπαδόπουλος. Ένα ακόμα όνομα που μας έκανε περίφημα, γιατί από την Βέρεια έφτασε στην Γερμανία. Όπως και ο Καρυπίδης έχει παίξει εθνική ομάδα. Ο Γρηγόρης και ο αρχηγός, ο ηγέτης της ομάδας, Δημήτρης. Παρακαλώ να έρθετε πάνω στη σκηνή με τα κύπελλα. Ένα χειροκρότημα και με το τρία για αυτό που καταφέραμε, ένα όλε. Πάμε, ένα, δύο, τρία.